Έχουμε μια σειρά νομοσχέδιων που έχουν περάσει, νομίζω, 6 τον αριθμό. Θεωρείτε ότι είμαστε στα πρώτα στάδια υλοποίησης αυτού του προγράμματος? Είστε αισιόδοξος γι' αυτό, με βάση το νομοθετικό έργο? Λοιπόν, αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν έχουμε πάει κόντρα. Mm-hmm. Δεν έχουμε πάρει μέτρα, δεν έχουμε κάνει πράγματα τα οποία καταφανώς ή σε μεγάλο βαθμό αντιβαίνουν το πρόγραμμά μας. Αυτό δεν το έχουμε κάνει και πιστεύω ότι δεν θα το κάνουμε. Και αυτό είναι πράγμα ουσίας, γιατί δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι όντως μια διαφορετική κυβέρνηση από τις προηγούμενες. Αλλά δεν πάβει να είναι αλήθεια και το βλέπουμε όλοι, ότι μέσα στο πλαίσιο το σημερινό δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα με τους ρυθμούς και με τον τρόπο που θα θέλαμε και που είπαμε ότι θα κάνουμε. Mm-hmm. Και είναι προς συζήτηση τη στιγμή αυτή, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις, για να θα μπορέσουμε και να το υλοποιήσουμε. Αυτό σηκώνει συζήτηση. Σηκώνει συζήτηση. Μας λένε από το Twitter και έχουμε την πρώτη μας ερώτηση από το account της Ασμής, από τον Θωμά Σαρμή. Ποιες από τις προεκλογικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχήμα λόγου και ποιες τις εννοούσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ προσωπικά τις εννοούσα όλες. Όλες. Γιατί θεωρούσα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το ελάχιστο. Το θεωρώ ακόμα. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Είναι αναγκαίο και επιθυμητό για τη χώρα μας. Ίσως να θυμάστε και εσείς και οι ακροατές μας ότι πριν τις εκλογές και αμέσως μόλις έγινε η ανακοίνωση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, εγώ είχα βγει και είχα πει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ επιθυμητό, αλλά έχω αμφιβολίες βαθιές στο κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί λόγω χρηματοδότησης. Και είχα ακούσει τα εξαμάξεις όταν τα είχα πει τότε. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύτηκα να κατεβώ στις εκλογές και να αγωνιστώ γι' αυτό, γιατί το θεωρώ όλο απαραίτητο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα που, κατά την άποψή μου, να είναι κουβέντες τις οποίες μπορούμε να ξεχάσουμε.